δεν νομίζω ότι πέρα από ελαχίστων εξαιρέσεων θα βρείτε κλινική στο νοσοκομείο Σερών που να μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά. Τα οξέα προβλήματα, αυτά που βγήκανε τώρα τελευταία στην χώρα, είναι αυτά τα οποία λέτε. Δηλαδή είναι η ορθοπαιδική, η οποία δεν μπορεί να καλύψει τις εφημερίες της με τους γιατρούς που έχουν μείνει, και θα χειροτερεύσει και ακόμα περισσότερο το πρόβλημα, γιατί οι δύο γιατροί είναι επικουρικοί και μπορεί ανά πάσα στιγμή να φύγουν. Εκεί έχουν παγώσει και τα εξωτερικά ιατρία και δεν μπορούν να καλύψουν. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στην καρδιολογική, και πλέον εκεί που λες ότι μια κλινική μπορεί να καλύψει στοιχειοδός τις ανάγκες της, όπως ήταν η χειρουργική, έρχεται και αυτή η απόφαση να ζητάει να πάρουν έναν άνθρωπο να τον πάνε 3 μήνες στην Καβάλα, που πέρα από το πρόβλημα που δημιουργεί στην ίδια τη λειτουργία του νοσοκομείου, εγώ θα σας βάλω και το ζήτημα ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τρίτεκνος, δεν έχει μια οικογενειακή ζωή που του διαλύεται. Τεράστιο είναι το πρόβλημα στη λειτουργία που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, καθώς μία μετά την άλλη κλινική ουσιαστικά αναστέλει τις πράξεις της, αφού οι γιατροί που διαθέτει πλέον δεν επαρκούν. Ως αποτέλεσμα έχουμε τη μη λειτουργία απογευματινών ραντεβού, κυρίως όμως την παύση των τακτικών χειρουργείων. Μάλιστα, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών ιατρών Βαγγέλης Παπαμιχάλης αναφέρεται και στους ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι κατήντησαν, όπως λέει, να είναι τα παιδιά για όλες τις δουλειές. Κύριε Παπαμιχάλη, δεν αναφέρουμε πουθενά το ζήτημα των ειδικευόμενων. Οι ειδικευόμενοι έχουν βάλει μια άσπρη μπλούζα και του ζητάμε, αν έρθετε να δείτε τα προγράμματα εφημεριών, να καλύπτουν τη μία, να καλύπτουν τα γυναικολογικά, την άλλη τα ουρολογικά και την τρίτη τον ορειρά. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω αν γίνονται πουθενά. Αν τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε δηλαδή. Όλα, ναι, αρκεί να υπάρχει ένας άνθρωπος με μια μπλούζα άσπρη να δει τον ασθενή. Ο ίδιος εξέφρασε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην εκπομπή κάθε μεσημέρι με την Ελένη Μωραίτη και την προσωπική του γνώμη για παροχή βοήθειας ιατρών από τα κέντρα υγείας του νομού. Κάνει εντύπωση, ενώ υπάρχει και ο νόμος και ενώ το νοσοκομείο μπορεί να παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το οποίο δεν έχει δοθεί η απαραίτητη βοήθεια από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με απόφαση του κ. Πλωμαρίτη. Δηλαδή, τι εννοείται τώρα αυτό? Και το αφήνω. Τι εννοείται ότι αυτό? Σε τμήματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να υπάρξει μια βοήθεια από πρωτοβάθμια. Δηλαδή να σας στείλουν γιατρούς. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουν. Αν υπάρχει και περισσεύει και δεν δημιουργεί πρόβλημα στην πρωτοβάθμια, ναι, θα μπορούσε. Κύριε Παπαμιχάλη, μου περιμένετε. Γιατί... Με αυτή την προϋπόθεση και μόνο. Το ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία αλλού. Γιατί και εκεί μάλλον δεν περισσεύουν. Αν έχουμε και με κάποια κέντρα υγείας, τα οποία λειτουργούν με σχετική ευρυθμία και μας τα χαλάσετε και αυτά για να στηριχθεί το άλλο επίσης χαλασμένο, μην το διαλύσουμε όλο το σύστημα. Κυρία Μωραίτη, έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό είπα την προϋπόθεση. Γιατί στα χωριά τα κέντρα υγείας είναι οι σωτήρες. Το νοσοκομείο φαντάζει. Καμία αντίρρηση. Δεν είμαι εγώ αυτός που έχω πει ποτέ ότι είναι πολλά τα κέντρα υγείας. Από αλλού ακούγονται αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν λέω για τα πολλά. Λέω ότι. Να πω κάτι. Τα κέντρα υγείας θα πρέπει να λειτουργούν και να λειτουργούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αναβαθμιστούν, όχι να λειτουργούν έτσι όπως είναι. Πολύ και ωραία. Παραπάνω θα έπρεπε να παρέχουν οι υπηρεσίες. Λέω ότι αν αυτή τη στιγμή απειλείται η λειτουργία κάποιων τμήματων στο νοσοκομείο και μπορεί να περισσεύει κάποιος γιατρός από την πρωτοβάθμια, αυτή και μόνο τη βοήθεια θα μπορούσε να προσφέρει στο νοσοκομείο. Στα κέντρα υγείας και στο αν αυτά μπορούν να βοηθήσουν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, δίνει σήμερα απάντηση στην τηλεόραση Επιλογές ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Σιδηροκάστρου, Χρήστος Χαϊδευτός. 24 αγροτικά ιατρία, ακούστε λίγο το νούμερο, 24. Και ένα κέντρο υγείας. Και όλα αυτά καλούμε να τα καλύψω με 8 γιατρούς, 8 ειδικούς και 3 αγροτικούς. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο ομιλών, ο διευθυντής αυτή τη στιγμή έχει να πάρει 40 ρεπό, ακούστε λίγο το νούμερο, 40 ρεπό και 55 μέρες άδεια. Κύριε Κώτα, ξέρετε ότι αν φύγω θα έρθω μετά από 9 μήνες. Εγώ είμαι σε κάπως καλύτερη μοίρα. Έχω συνάδελφο ο οποίος έχει να πάρει 58 ρεπό και 44 μέρες άδεια. Έχω συνάδελφο ο οποίος έχει να πάρει 27 ρεπό και 60 μέρες άδεια. Ας έρθουν λοιπόν αυτοί που κλαίνε και διαμαρτύρονται να μου φέρνουν ποσοστά ρεπού της τάξης και των αριθμών που σας λέω, για να πέφτει η μάσκα και επιτέλους να δει και η κοινωνία ποιοι δουλεύουν και ποιοι δεν δουλεύουν. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά βαρέθηκα την καραμέλα
Είμαστε κουρασμένοι, δεν βγαίνουμε. Κι εγώ δεν βγαίνω. Αλλά βλέπετε ότι το παλεύω. Το κόστος είναι εγώ να έχω 100 μέρες χρωστούμενες άδεια. Εγώ και οι συναδελφοί μου. Ακούσατε ποτέ να διαμαρτυρηθεί η μονάδα του κέντρου υγείας Σιδηροκάστρου? Όχι. Άρα γιατί βάζω πλάτη? Δηλαδή τώρα τι θέλετε να μου πείτε, κύριε Κώτα? Ότι πρέπει, ενώ έχω βάλει αυτή τη μονάδα για να λειτουργήσει η μονάδα μου, να στείλω και γιατρό στο νοσοκομείο να κάνει τι? Πέστε μου, κύριε Κώτα, στο νοσοκομείο υπάρχει θέση γενικού γιατρού? Όχι. Μήπως φαντάζονται ή ονειρεύονται κάποιοι ότι θα μετατρέψουν τον υποφαινόμενο με το βαθμό του διευθυντή σε βοηθό τους? Γιατί να με συγχωρείτε πολύ. Εγώ είμαι γενικός γιατρός. Φέρτε μου έναν γυναικολόγο να εφημερεύσει μαζί με μένα. Για πέστε μου, κύριε Κώτα, πού περισσεύουμε εμείς και δεν στηρίζουμε? Γιατί στο τέλος, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, θα τρελαθούμε. Αντιθέτως, βάλαμε πράτη στον ΟΚΑΝΑ, στον οποίο από πολλούς γιατρούς κατηγορηθήκαμε και γιατί το στηρίξαμε. Δεν στηρίζαν την υγειονομική περιφέρεια επί δύο συναπτά έτη για να μην λειτουργήσει ο ΚΑΝΑ. Πάλι εκεί έβαλε πλάτη οι γιατροί των κέντρων υγείας. Βάλαμε πλάτη για τις φυλακές της Νιγρήτας. Ανοίγουν σε εμάς οι φυλακές της Νιγρήτας? Στο ΕΣΥ, όχι. Βάλαμε πλάτη για το κέντρο αποκατάστασης της Νιγρήτας. Ανοίγει σε εμάς, πάλι πλάτη βάλαμε εμείς. Εσείς αυτή τη στιγμή τι εισπράτετε? Έχουμε έλλειψη γιατρών ή έλλειψη βοηθών γιατρών? Γιατί εγώ εισπράττω ότι έχουμε έλλειψη ειδικευμένων, δηλαδή βοηθών, γιατρών που χρειάζονται εκπαίδευση. Δεν πρέπει να αναρωτηθούμε εμείς και η διοίκηση του νοσοκομείου γιατί δεν έρχονται και δεν μας προτιμούν οι ειδικευόμενοι γιατροί στο νοσοκομείο Σερών? Να σας πω κάτι, κύριε Κώτα. Δύο γιατροί δικοί μου γενικής ιατρικής δηλώσαν παραίτηση από το νοσοκομείο Σερών. Ξέρετε γιατί? Γιατί τους αναγκάζανε, τους εξαναγκάζανε να κάνουν αλλότερο έργο της ειδικότητας. Να μην εκπαιδεύονται σωστά. Και αυτά τα στοιχεία που σας λέω. Εάν αυτή τη στιγμή πάω στο αυτοκίνητο και σας φέρω, θα έχω να σας δείξω 5 υπογραφές γιατρών που λέγανε ότι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου δεν εφημέρευσα ποτέ στη γυναικολογία και κοιτούσα ορολογικά περιστατικά. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου, κύριε Καϊδευτέ, ενώ είμαι γενικός γιατρός και έπρεπε να εφημερεύω 4 μήνες στην ορθοπαιδική, εφημερεύα 11 μήνες στην ορθοπαιδική. Για πέστε μου, κύριε Κώτα, εσείς αν ήσασταν νέος γιατρός, θα προτιμούσατε το νοσοκομείο σε όλα να έρθετε να κάνετε ειδικότητα? Άρα η έλλειψη αυτή τη στιγμή που είναι στους ειδικούς ή στους ειδικευόμενους? Γιατί δεν έχει το θάρρος ένας συνάδελφος από το νοσοκομείο να βγει και να πει με τον αντρισμό που θα το χαρακτηρίζει και την επιστημονικότητα ότι έχουμε έλλειψη από ειδικευόμενους? Δεν ακούω καλά. Μήπως μπορεί να βγει κάποιος να με διαψεύσει? Έχουμε έλλειψη από ειδικευόμενους, κύριε.